νέες παραπομπές της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων και τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα. Καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα μας καθώς δεν εφαρμόζει όσο όφιλε την κοινοτική οδηγία για την προστασία και διαχείριση των υδάτων της. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οδηγία προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να εξασφαλίζει ότι για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος του, αναλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της, η επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, η οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος και ό,τι θα έχει περατωθεί το αργότερο 4 έτη μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύως της παρούσας οδηγίας. Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν συνοπτικές αναλύσεις και τα προγράμματα παρακολούθησης που αναλαμβάνονται εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωσή τους. Η οδηγία άρχισε να ισχύει στις 22 Δεκεμβρίου του 2000. Ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη υποχρεούνταν να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες αναλύσεις και μελέτες το αργότερο στις 22 Δεκεμβρίου του 2004 και να έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοπτικές εκθέσεις επί των αναλύσεων αυτών το αργότερο στις 22 Μαρτίου του 2005. Επειδή ωστόσο οι ελληνικές αρχές δεν διαβίβασαν εμπροθέσμως τις συνοπτικές εκθέσεις, η Κομισιόν κίνησε τη διαδικασία προσφυγής κατά της Ελλάδας λόγω παραβάσεως του κοινοτικού δικαίου. Εν τω μεταξύ, άλλη μια παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τη φορά για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ω ζωικά υποπροϊόντα ορίζονται ολόκληρα σφάγια ή μέρη σφαγίων ζώων ή προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τα υλικά αυτά στη συνέχεια απορρίπτονται ή εφόσον μεταποιηθούν, χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία καλλυτικών ή φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και για άλλες τεχνικές εφαρμογές. Με την απόφαση της η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα. Παράλληλα, η Κομισιόν έστειλε και 2 αιτιολογημένες γνώμες για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την ασφάλιση αυτοκινήτων. Ως προς την ίση μεταχείριση, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επικεντρώνονται σε 2 τομείς και ειδικότερα στο λανθασμένο κατά το εκτελεστικό όργανο της κοινότητας, ορισμό της παρενόχλησης και την εξαίρεση των υπηρεσιών των πυροσβεστών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών Μελών έληξε το Δεκέμβριο του 2003. Ως προς την ασφάλιση των αυτοκινήτων, η Κομισιόν έκρινε ότι δεν μεταφέρθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία για τη διευκόλυνση της αλλαγής ασφαλιστικής εταιρείας και αναβάθμισης της προστασίας των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο έληξε τον Ιούνιο του 2007.